Τα παιδιά των αλλοδαπών πρέπει να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια. Φυσιολογικά, ναι. Φυσιολογικά. Ναι. Διαφορετικά. Δηλαδή... σε όλα τα κράτη της γης, όπου κι αν πας. Στην Αυστραλία πήγε η μάνα μου, σε 5 χρόνια πήραν την αυτή τους, την υπηκότητά τους. Κανονικά, βέβαια πηγαίναμε βίζες, δεν ήταν όπως τους τωρινούς που έρχονται χωρίς χαρτιά, χωρίς αυτά. Αλλά αφού ζει εδώ, πάει σχολείο, μεγαλώνει. Δεν ξέρει, καλά-καλά δεν ξέρει τι είναι η Αλβανία ή η Βουλγαρία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος είναι. Τα παιδιά των αλλοδαπών πρέπει να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια, να γίνονται Έλληνες. Η Ελλάδα πρέπει να είναι αυτάρχης στον πληθυσμό της και μετά να δεχτεί επιπλέον. Εάν μπορεί να δεχτεί ξένο κόσμο. Αν δεν μπορεί... Πρέπει τα παιδιά των αλλοδαπών να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια. Δεν ξέρω κι αυτά. Δεν μ' άρεσε πάλι να μιλώ. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι μια κουβέντα τώρα αυτή, πολύ αυτή. Δύσκολη. Γιατί και εμείς κάναμε μετανάστες. Θα σου έλεγα όχι. Αλλά αν μου το έλεγες εμένα σε εποχές που έκανα και εγώ μετανάστες επί 2-3 χρόνια, τι θα σου έλεγα. Και εγώ το ζητούσα, θα μου λέγανε όχι. Θα τους πω και αυτούς όχι. Εδώ πρέπει να κυριαρχεί όπως κυριαρχεί και σε άλλα μέρη, να μένουν οι ντόπιοι. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου. Τα παιδιά των αλλοδαπών πρέπει να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια. Όχι. Όχι. Ορίστε. Όχι. Όχι. Πρώτα θα δούμε τον ντόπιο, τον Έλληνα, να καλύψουμε όλες τις θέσεις και εφόσον έχουμε ανάγκη, αυτά δεν κάνουν όλα τα κράτη. Η Γερμανία πώς πήρε τους Έλληνες. Τους είχε ανάγκη. Η Αμερική πώς πήρε τους Έλληνες. Η Αυστραλία. Αυτά δεν κάνανε. Αφήσαν τους δικούς τους έξω και πιάσαν τους δικούς μας. Οι αλλοδαποί πρέπει να παίρνουν τα παιδιά των αλλοδαπών την ηθαγένεια, η ελληνική. Ναι, σας είπα, ναι, ασφαλώς. Ευχαριστώ, είστε καλά. Μια εβδομάδα ήταν για να περάσει από γιατρούς. Πέρασα εγώ με τη μάνα μου και τον πατέρα μου, αλλά δεν πήγα εγώ, αλλά πήγαν οι γονείς μου. Η λογική όμως λέει ότι πρέπει να τους δίνουμε. Βέβαια, αφού ζει και νιώθει Έλληνας το παιδάκι αυτό. Η δουλειά μου, εγώ είμαι συνταξιούχος δάσκαλος. Και βλέπω τα παιδιά δηλαδή στο σχολείο, έβλεπα τώρα, εντάξει τώρα είμαι έξω. Αλλά η νοοτροπία τους είναι ελληνική, αυτά δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν είναι έγκλημα το να τους δώσει υπηκότητα, μάλλον είναι νόμιμο και καθαρό. Κοίτα να δεις, μιλάμε σήμερα ότι έχουμε πόσο το 100% ανεργία, 10-20%. 60% κοντεύουμε στην Πόσους ξένους έχουμε εδώ πέρα. Αυτό το ποσοστό, εάν φύγει, έχουμε πληρότητα, μπορεί να απασχοληθεί ο ντόπιος πληθυσμός. Μπορεί. Έτσι είναι. Το σωστό είναι όχι. Δεν πας να κάνω όλο τον κόσμο να τον κάνουμε Έλληνες. Να μην γίνονται κανένας Έλληνας. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου, δεν ξέρω για τους άλλους. Γιατί εμείς οι Έλληνες πού θα πάμε. Εμείς εδώ θα μένουμε, αλλά άμα γεμίσουμε δεν θα έχουμε χώρο να μείνουμε κι εμείς.